Μιλάγανε τρεις φίλοι, ένας, ναι, άσχετοι, λέει ένας με μαυρισμένο μάτι, λέει τι έπαθε, ξέρεις. Τι λέει, μόλις τελείωσε να το κάνουμε τη γυναίκα, μα φρυμμένος, βγάζω 50 ευρώ να της τα δώσω. Με μαύρο στο μάτι. Ναι, μπερδεύτηκε. Εσύ λέει, τι έπαθε, σου πω εγώ, τι έπαθε, λέει ο δεύτερος. Ο τρίτος στην μεταξύ ήταν σε κατημένα στα πόδια, με γύψο, αλλά γέλαγε. Μόλις λέει ο δεύτερος τελείωσε με τη δικιά μου τη γυναίκα, της δίνει 50 ευρώ και η καριόλα άνοιξε το σιρτάκι μου, της αρέστα. Οπότε, έχω ένα μαυρισμένο μάτι εγώ και ένα μαυρισμένο μάτι αυτή. Εσύ γιατί γελάς, του λέει. Σε κατημένα, σαν εγώ, λέει, με τη γυναίκα μου, λέει ο τρίτος, με τις πατερίτσες στα πόδια, εκεί που το έκανα, ακούγεται χτύπημα πόρτας. Αμά, λέει, γυναίκα μου, άντρας μου. Μπερδεύομαι εγώ, πηδάω από το μπαλκόνι. Και γιατί γελάς, του λένε οι άλλοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή νόμιζε ότι είναι εγκόμενα. Έτσι έχουμε γίνει, κυρία μου, κουλουβάχατα. Βαριόμαστε ένας τον άλλον. Είναι ένα ζευγάρι, βλέπει ένα γορίλα, ένα μακάκα. Λέει ο άντρας, για δείξου, λέει, δείξου, λέει, λίγο μπούτι, να δούμε πώς θα αντιδράσει ο γορίλας. Λέει, γυναίκα, εσύ τρελός, αλλά παράλληλα σηκώνει τη φούστα, ξέρεις. Πώς κάνουν οι γυναίκες, είσαι με το καλά σου, το τραβάει. Δεν μπορεί να το κάνω αυτό και το τραβάει. Το τράβαγε λοιπόν, βλέπουν από μέσα, γουρλώνει τα μάτια ο γορίλας, γυρίζει να χτυπάει ο στήθος έτσι. Έλα, λέει ο άντρας, δεν μας βλέπει κανένας, δείξε και λίγο βυζάκι. Δεν σωστό που λέει αυτό που κάνουμε, αλλά το κάνει. Με το που βλέπει ο γορίλας το βυζάκι, αρχίζει να φινιάζει, χτυπιέται. Και τότε ο άντρας ανοίγει την πόρτα του κλουβιού, σπρώχνει τη γυναίκα μέσα και της λέει: πες το τώρα, τα έχεις πόνο κέφαλο μου, πουτάνα, βαστέ σε μένα. Κατάλαβες. Του πεθάναν δύο άνθρωποι, το ξέρετε, ο ένας από συγκοπή και ο άλλος από πνευμονία. Ίδια μέρα. Συναντιόνται μας στο παράδεισο. Πώς πέθανες, του λέει ο δεύτερος, λέει από συγκοπή. Εσύ, του λέει, εγώ λέω από πνευμονία. Για πες μου, του λέει, πώς την έπεσε συγκοπή. Άλλη, μόνο στο γραφείο μου και με παίρνει ένας άγνωστος, μου λέει, η γυναίκα σου και ένα τόνι. Παρατάω τη δουλειά μου, τρέχω σπίτι, μπαίνω μέσα, παίρνω στην κρεβατοκάμαρα, τίποτα. Μπαίνω στο μπάνιο, τίποτα. Πάω στο πατάρι πάνω, τίποτα. Μπαίνω στην κουζίνα, τίποτα. Απ' τη χαρά μου που δεν ήμουν κερατάς, έπαθα συγκοπή. Και σοριάστηκε στο ψυγείο μπροστά, ρε μαλάκα, γιατί δεν μπόρεσα να βγω. Και πέθανα από πνευμονία, λέει ο άλλος. Αν το άνοιγες, θα ζούσαμε και δύο τώρα, μαλάκα. Εκπομπή. Λένε διάφορα, διάβασε χιλιάδες. Αν κάνεις κλείσει το Μάκη με απόκρυψη, σε παίρνει τηλέφωνο μετά. Ο Μάκης κατάφερε κάποτε να μαγνητοφωνήσει ένα μουγκό. Ο Μάκης ξέρει ποιος είναι ο άγνωστος στρατιώτης. Ο Μάκης δεν κοιμάται, πατάει pause. Το κουδούνι γράφει record. Ο Θεός την 7η μέρα ξεκουράστηκε και άφησε το Μάκη στη θέση του. Να παρακαλάς να σε βρει ο Χάρος πριν σε βρει ο Μάκης. Με εκφράζει αυτό. Και άλλα τέτοια.